Και η έρευνα που κάναμε εμείς έδειχνε ότι το 43% δηλώνει από τώρα το ξαναδείς. Το 43%. Και την κάναμε, βεβαίως, και την κάναμε πριν δύο μήνες. Μάλιστα. Άρα όσο περνάει ο χρόνος και αυτή δεν ανοίγουν και αυτή φαίνεται τα πλούσια κανονικότητα, φοβάμαι ούτε το καλοκαίρι. Εάν δεν έρθουν γρήγορα τα εμβόλια, και δεν είναι εμβόλια, δεν αφορά μόνο σε άλλα εμβόλια, αφορά όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή από πού θα σωθεί ο τουρισμός. Αν αυτοί δεν εμβολιαστούν, πώς θα έρθουν. Mm-hmm. Αυτό στον χώρο εστίαση και τουρισμού, που είναι το 25% του έργου μας, είναι μεγάλη υπόθεση. Και εδώ μιλάμε για τέλεια καταστροφή. Τώρα οι δημοσιογράφοι παίζουν ένα περίεργο ρόλο, όπως ξέρεις, που έχεις εσύ, τα κανάλια μου, λένε, όχι δεν είναι έτσι. Ναι, ωραία, να σου απαντήσω εγώ τι γίνεται όταν έχουμε ύφεση και μια ανάκαμψη. Κλείνει την επιχείρηση το Κούρτης, ανοίγει ο Μίτσης και λέει να ανοίγουν. Ναι, αλλά αυτός καταστράφηκε, τελείωσε. Το συνάδελφο που ανοίγει. Και σε ένα κανάλι τώρα το πρωί που μου λέγεται, λέω κάτσε, μπερδεύει. Λέω στο άλλο, λέω στο τελειώμα, τον ταραμά. Στην οικοδομία, στην οικοδομία κλείνει ένα ρίγιο. Πρέπει να σκέφτεσαι αυτό που έχει ότι καταστράφηκε. Αυτό που έφτιαξε μια ολόκληρη ζωή καταστρέφεται. Και τώρα με το lockdown να το κάνει και δεν παίρνει μια πρόταση που του λέμε εσύ, άσε να λειτουργήσει το click in shop, δηλαδή το παράδοση εντός, το οποίο είχαμε χθες το Βατόπουλο στην ομιλία και παραδέχτηκε ο Βατόπουλο στην ομιλία ότι αυτό δεν έχει κάνει διασπορά του κορονοϊού. Αφού δεν μου δίνει τα μέσα το επιχείρημά μα, δεν μπορεί να με ενισχύσει οικονομικά. Και λέω γιατί δεν μπορεί. Δεν το παίζω. Άσε να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει η αγορά, γιατί μη ενισχύοντα με οικονομικά, μη μου δίνει δυνατότητα να λειτουργήσω, άρα με κλείνει. Με πνίγει. Η όποια μορφή αντιπολίτευση υπάρχει, γίνεται μόνο από του κοινωνικού και θεσμικού φορεί. Αντιπολίτευση λελογισμένη. Δηλαδή, εμεί προσπαθούμε να έχουμε και μια ισορροπία. Λέμε καλό αυτό, αλλά δεν κάνει το άλλο. Δεν είμαστε. Αυτό δεν κάνει καλό. Γιατί η εικόνα καταστροφή στην οικονομία που θα πάθουμε δεν την έχει καταλάβει κανείς. Ναι, ακριβώς. Μα του χρόνου θα φανεί όλο το αποτέλεσμα. Να σας πω την απόδειξη. Όταν βάλει μπροστά το πτωχευτικό δίκαιο, έκανα δήλωση και πήρα δέσμευση αυτό. 30% των επιχειρήσεων θα πάνε στην πτώχευση. Δεδομένο. Ξέρεις τι σημαίνει πτώχευση όμως, γιατί το λέει καλό. Τι σημαίνει πτώχευση. Θα σου πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, τα πάντα, και το σπίτι σου λέει μια δωδεκαετία να το πληρώσει. Αφού δεν έχει δουλειά αυτό, δεν έχει τίποτα. Άρα η πιθανότητα να το πάρει πίσω είναι 0. Άρα επί της ουσίας αυτό πλαίσιο το είχα στο σπίτι. Και θα ζούμε ένα φαινόμενο τύπου Αγγλίας ή Ιαπωνίας, όπου ένας έχει ένα σπίτι που το πληρώνει, στην Αγγλία είναι 100 χρόνια, στην Ιαπωνία έχει φτάσει 130. Mm. Είναι μια τεράστια αλλαγή και στην οικονομία που πάμε από τη μικρομεσαία επιχείρηση, πάμε στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που θα ελέγξουν τεράστιους τομείς. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Ναι. Αυτό. Βεβαίως το πιστεύω, γιατί αν διαβάσει το σχέδιο Πισαρίδη, αμέσως το λέει. Όχι αμέσως, αμέσως το λέει. Ότι η χώρα μας, επειδή είμαι και οικονομολόγος, να σου πω, έχει πολύ μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, είναι αλήθεια. Μεγάλο αριθμό μικρών που πολλές δεν είναι βιώσιμες. Αλλά εγώ με την πω την αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Τώρα η απόψη του τύπου θα του πω να κάνουν συνέργειες. Επιχειρήστε σε κανέναν κλάδο να πείτε κάντε συνέργειες και θα καταλάβει το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι κουλτούρα. Α πούμε στον κλάδο, άμα πει να κάνουν. Επειδή το έχουμε επιχειρήσει, είναι κουλτούρα. Είναι λύση. Θα ήταν αν είχε υπάρχει αυτή η αντίθεση. Δεν υπάρχει όμως. Που σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε μείωση δραστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πάρα πολύ μεγάλη. Θα υπάρχουν, ας πούμε, στα ηλεκτρικά είδη και στα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το έχω πει 10 φορές στην τηλεόραση. Το 85% γίνεται από 10-15 δισεκατομμύρια. Οι μικροί τελειώσανε. Και στο λέω και παραστατικά. Και εσύ όταν πάει να πάρει τηλεόραση, τι κάνεις. Μπαίνεις στο ίντερνετ και λες, θέλω τη Samsung του Ντάδε, πολύ ωραία. Η οποία είναι. Άρα σε καθοδηγεί το ίντερνετ και σου λέει, αυτή την έχει ο Κοτσόπουλος. Πιο φθηνά από όλους. Άρα σε καθοδηγεί το σύστημα. Όταν λέει ο άλλος να μπουν e-shop, ξέρεις το e-shop, είναι μια σπουδαία ιστορία. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί. Και εμείς είμαστε ένα επενδυτικό πλέον να τα κάνουμε. Το e-shop θέλει λεφτά. Ανάλογα που σε σηκώνει ψηλά ή χαμηλά, παίζει μεγάλο ρόλο. Για το σηκώσει ψηλά θέλει λεφτά. Άρα εγώ, ας πούμε, που έχω ένα e-shop, είμαι σε μια σφεντόνα και λέω να το βάλω. Και ο άλλος που έχει ένα τεράστιο μηχανισμό που τον στηρίζει να. Άρα και το e-shop που είναι μονόδρομος να πάμε εκεί, είναι υπέρ του πολύ μεγάλο. Απλά νομίζουν οι μικρές επιχειρήσεις ότι το e-shop θα λειτουργήσει με αυτόματο πιλότο, πράγμα που δεν γίνεται. Δηλαδή το e-shop είναι ένα ξεχωριστό μαγαζί και έτσι πρέπει να το δει κάποιος. Δεν είναι. Δηλαδή δεν έφτιαξε το e-shop και ξεκίνησε να δουλεύει, ας πούμε, και τελείωσε. Θα είναι αυτό που λέει ο Νίκος υβριδικό. Δηλαδή και φυσική παρουσία και θα έχουμε και το e-shop. Ναι, αλλά μπαίνουμε σε άλλη εποχή. Έχουμε e-shop και δεν λειτουργούμε. Μπαίνουμε σε άλλη εποχή. Και σε εσάς, μισό λεπτό, και σε εσάς του δημοσιογράφου. Ναι, και σε εσάς η λογική αλλάζει. Δείτε στις πωλήσεις εφημερίδων. Αν πας πριν 3 χρόνια, λέγαμε τώρα. Πρώτο θέμα, 200.000. Βήμα 160.000. Τώρα
Ο μεγαλύτερος κάνει 45.000 την Κυριακή. Μα έχει αλλάξει ταχύτητα, ρε Γιάννη. Τώρα η είδηση που θα βγάλει το Βήμα το πρωί την έχουμε διαβάσει από το βράδυ. Ναι, απλά ο κόσμος πλέον δεν διαβάζει εφημερίδα. Όσοι διαβάζουν, όσοι έχουν κουλτούρα με την εφημερίδα και θέλουν να δουν άρθρα εξειδικευμένα, διαβάζουν κάποια εφημερίδα. Όχι, αλλά που θέλουν να διαβάσουν άρθρα εξειδικευμένα, ψαγμένα, διαβάζουν. Εγώ κάθε Κυριακή αγόραζα δύο εφημερίδες και η απόλαυσή μου ήταν να πίνω καφέ να διαβάζω δύο εφημερίδες. Πάλι παίρνω δύο εφημερίδες από συνήθειο. Αλλά τι διαβάζω, μερικά πράγματα και μετά παίρνω στο site. Πραγματικά είμαστε τυχεροί προσωπικά και εγώ και το επιμελητήριο τυχερό και εμείς από όλοι οι επιρροπές τυχεροί που γνωρίσαμε εσένα. Πραγματικά μόλις βάλαμε το πόδι στο επιμελητήριο και εσύ είχες όραμα σε αυτό το πράγμα, ήρθαμε στην Ηλίουπολη και συναντήθηκαμε. Μόλις μπήκαμε σε αυτό το επιμελητήριο, το έχω πει πολλές φορές, ήταν ένα επιμελητήριο που λειτουργούσε ίδιο με το 1970 και να μην μιλήσουμε για τους πρώην πρόεδρους, τους ξέρεις καλύτερα εσύ γιατί ήταν εκεί πρόεδροι. Πραγματικά αυτή τη στιγμή το λέω συχνά σε διάφορες συναντήσεις που έχουμε με υπουργούς, ότι πραγματικά κάναμε ένα πρότυπο επιμελητήριο σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε όπως σε όλα τα επιμελητήρια αυτά που πήγαμε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες ή και φτάσαμε και μέχρι τα Τύρανα πήγαμε εκεί πέρα με το επαγγελματικό επιμελητήριο των Τυράννων και κάναμε και μια ωραία συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Μας είπε πολλά ο Αρχιεπίσκοπος εκεί πέρα από την ομάδα και πάλι δεν ξέρω αν κάναμε κανένα δώρο στον Αρχιεπίσκοπο ή πρέπει να κάναμε κάτι να στείλουμε στον Αρχιεπίσκοπο. Τώρα θα σου μιλήσω για την Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική. Στην περιφέρεια Αττικής, Πρόεδρε, στους εκλογικούς κατάλογους είναι εγγεγραμμένοι 180.000 βόρειοι υπηρώτες. Βλέποντας ότι η βορειοϋπηρώτικη κοινότητα δεν υπήρχε ένας φορέας, δεν υπήρχε μια φωνή για τους βορειοϋπηρώτες. Βεβαίως έχουμε πολλές αδελφότητες, πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά δεν υπήρχε ο φορέας που μπορούσαν οι βορειοϋπηρώτες να ενωθούν. Και μάλιστα η συμβουλή του Πρόεδρου, πάντοτε τον συμβουλεύω με τον Πρόεδρο, είναι ένα που συμβουλεύω όπως τον Πρόεδρο εδώ πέρα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και τον Δήμαρχο της Ηλίουπολης, έχοντας και μία πείρα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, γιατί είναι πρώτη φορά να το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, γιατί πρώτα αδικούνταν από διάφορους πρόεδρους και κερδίζαν το 20%, πρώτη φορά που κερδίσαμε το 53%, έκανε λάθος από την πρόεδρο, το 53% και ήταν πρόεδρος. Α, 61, δεν τρόμπω με άριστα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό έγινε με δουλειά. Με δουλειά και πρώτα απ' όλα τα εύσημα ανήκουν στον πρόεδρο. Και μάλιστα είμαστε πριν από κάθε. Λέω λόγος για το ασφαλιστικό, λέω λόγος συμβουλευόντανε το επαγγελματικό επιμελητήριο και σε διάφορα άλλα θέματα φορολογικά. Και πάμε στην ανεξάρτητη συμμαχία για την Αττική. Ο πρόεδρος, τον συμβουλεύτηκα τον πρόεδρο, μου είπε τι πρέπει να προσέξουμε για να μην πάμε και σαν ομάδα να μας πούνε ακραίους και τέτοια πράγματα, αλλά ήταν η ανάγκη. Ποια ήταν η ανάγκη? Η ανάγκη ήταν ότι ναι, είμαστε ισότιμοι στην Ελλάδα σαν βορειοϋπηρώτες, αλλά υπάρχουν αυτά τα θέματα. Όπως το θέμα των συντάξεων, αν το λέω, το ξέρετε καλά, και υπάρχουν και άλλα διαφορετικά θέματα. Το θέμα επιδομάτων. Ποιο είναι το θέμα επιδομάτων, λέει ο λόγος? Ένας ανάπηρος, λέει ο λόγος, παίρνει ένα αρχή ποσό 264 ευρώ. Παίρνει και μια λυγή από το Δήμο και όλα αυτά τα δίνει το ΟΠΕΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, και τι του κάνει? Του αφαιράει 100 ευρώ από αυτό, επειδή παίρνει μια σύνταξη εκεί πέρα. 100 ευρώ από το επίδομα αλληλεγγύης. Του αφαιράει 4 φορές τα 100 από τα ίδια. Γι' αυτό και αποφασίσαμε μια ομάδα ανθρώπων, ένα λόμπι ανθρώπων, και πώς μπορούμε να ακουστούμε και να τραβήξουμε. Να τραβήξουμε το ενδιαφέρον της πολιτικής στην Ελλάδα πάνω μας, βλέποντας ότι έχοντας και μια πείρα, εγώ όπως είπα, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο από τις εκλογές στο Δήμο της Ηλιούπολης από το 2010 και βλέποντας ότι η απλή αναλογική μας ευνοεί και είπα ότι εμείς θα κατέβουμε, θα κατέβουμε στην περιφέρεια Αττικής. Και ο στόχος μας ήταν η ένωση της κοινότητάς μας.
Και το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Γιατί ο στόχος μας ήταν η μία έδρα και το οικολογικό μέτρο ήταν γύρω στις 10 με 12.000. Εκεί ήταν. Αλλά εμείς μείναμε έξω για τη δεύτερη έδρα για 2-3 χιλιάδες. Πιάσαμε στις 17.000, φύλαμε, λέμε, όχι σταυρούς. Για 2-3 χιλιάδες μπορούσαμε να πάρουμε και τη δεύτερη, έδρα. Κάναμε σύμπραξη με την. Με την νέα αρχή του Γιώργου του Πατούλη, του Περιφερειάρχη, και γι' αυτό και εγώ είμαι εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειάρχη για τα θέματα των Βορειοϋπηρετών στην Περιφέρεια Αττικής και για τα θέματα του ελληνισμού στη Βόρεια Ήπειρο. Και μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο του Πατούλη, ότι τυπικά έχει 66 δήμους η Περιφέρεια Αττικής. Να έχουμε και άλλους, έχουμε δύο ελληνικούς δήμους εκεί, το Δήμο Φινίκης και το Δήμο Δερόπουλο, τυπικά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε και τους δήμους εκεί πέρα. Και ξέχασα να πω, ο πρόεδρος εδώ με την έναρξη της πανδημίας έδωσε 1.000 αντισηπτικά, τα οποία 250 είναι ακόμα στο Δήμο Φινίκη, θα τα πάνε στο χωριό της, 250 για το Δήμο Φινίκη, 250 για το Δήμο Βερόπολης, 250 το οποίο η Ένωση Χυμαριωτών και 250 πάνω στην Άρτα της Αυλώνας. Γιατί έχουμε και εμείς Άρτα εκεί πέρα, ένα παραλιακό σημείο. Εκεί πέρα δεν πήγαμε. Εμείς μέχρι το Δεράκι πήγαμε. Όχι. Κοίταξε, ήταν δύσκολο. Πήγαν η Χυμάρα τα πάει, λέω. Ο Σιδερόπολη τα πάει. Η Φινίκη ήταν δύσκολα γιατί είναι κλεισμένα, όχι είναι κλεισμένα τα σύνορα. Πήγα και τα παίρνω λίγα-λίγα γιατί ήταν 1.000 των πραγμάτων. Θα σου φέρω και τα χαρτιά. Τώρα με το θέμα τη περιφέρεια. Ποιες είναι οι δράσεις μας εδώ πέρα. Για τις δράσεις εδώ τώρα θα σας μιλήσει η Άννα που... για τις πολιτιστικές δράσεις που κάναμε εδώ πέρα. Ένα από τα μεγαλύτερα, από τους μεγαλύτερους στόχους που είχαμε ήταν να φτιάξουμε το σπίτι του Βορειοϋπηρώτη, το οποίο κάναμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Παγωγιάννη, ο οποίος μας έδωσε το λόγο, και μάλιστα σήμερα έχουμε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο, έδωσε εντολή στον Αντιδήμαρχο να μας βρει ένα μεγάλο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κτίριο από ο Δήμος, να το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής και εκεί θα εγκαταστήσουμε μουσείο, λαογραφικό μουσείο, διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, το οποίο θα βγει και ένα κονδύλιο διαμέσου του Δήμου και της Περιφέρειας, το οποίο να συντηρείται το κτίριο, γιατί ξέρει τώρα, έχει φώτα, έχει ρεύματα, θα έχουμε και εμείς δύο άτομα εκεί, τώρα να βάλει ένα κονδύλι γύρω στα 30 με 40 χιλιάδες το χρόνο, να συντηρείται, δεν είναι μόνο να το πάρω τα τεχνά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά να με βραβεύει ο συνδυασμός σας, η Ανεξάρτητη Συμμαχία την Αττική. Θέλω να πω όμως δύο λόγια για πώς βλέπω εγώ τους Βορειοϋπηρώτες, γιατί έχω μια ευαισθησία την οποία θέλω στην αρχή να μιλήσω για αυτήν και μετά να βγούμε στα θέματα που είπατε. Ξέρετε, εγώ είμαι πόντιος και από πατέρα και από μάνα, δηλαδή πρόσφυγες. Από το 1922 ήρθαν οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου από τον Πόντο. Άρα μπορώ να καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εξορία για ένα μεγάλο μέρος των Βορειοϋπηρώτων και τα προβλήματα που έχουν. Άρα θέλω να πω ότι η ιστορία ταυτίζεται η προσωπική μου με τους Βορειοϋπηρώτες και δεν είναι τυχαίο. Και εδώ να πω στον αγαπητό φίλο τον Αντρέα τον Κούρτη ότι η αλήθεια είναι ότι ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου. Από το 2011 που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Άρα όλο αυτό το έργο πρέπει να πω δεν είναι μόνο δικό μου, είναι έργο όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, όλων των ανθρώπων που είναι δίπλα. Και ασφαλώς το επιμελητήριο έκανε μια σπουδαία διαδρομή, αλλά αυτή η διαδρομή είναι μια διαδρομή στην οποία είμαι πρώτος μεταξύ ίσων. Μεγάλη είναι η συμβολή λοιπόν όλων. Είναι ο αντιπρόεδρος εδώ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που και αυτός με τη συμβολή του καταφέραμε σε εκείνη την περίοδο την κρίσιμη να αλλάξουμε τα δεδομένα. Στη λογική λοιπόν που είχα την πρώτη στιγμή, όχι μόνο λόγω της σχέσης με τον Αντρέα, ήταν αυτό που προανέφερα ότι έχουμε χρέος να στηρίξουμε όλους εσάς, τους Βορειοϋπηρώτες, γι' αυτό θυμίζω ότι ήμουν παρόν σε οποιαδήποτε εκδήλωση και εγώ και το Συμβούλιο που έχουν κάνει οι Βορειοϋπηρώτες μέχρι σήμερα. Ήμασταν παρόν και στην έναρξη της εκστρατείας του συνδυασμού και αυτό το κάναμε γιατί το πιστεύουμε. Θέλω να σας πω ότι θεωρείστε δεδομένο ότι θα είμαστε παντού δίπλα σας και σε όποια προσπάθεια κάνετε, από αυτό που άκουσα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, από το σπίτι του Βορειοϋπηρώτη στην Αθήνα, μέχρι σε κάθε άλλη λειτουργία. Και θέλω να ξαναθυμίσω, όπως έχουμε πει στον Αντρέα, για όλους τους Βορειοϋπηρώτες επιχειρηματίες και τις Βορειοϋπηρώτισσες,
που έχουμε κάνει και την Επιτροπή Γυναικών, έχουμε δεκάδες υπηρεσίες που πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φτάσουν σε αυτούς, όπου τους στηρίζουμε όχι μόνο πολιτικά με αιτήματα που μεταφέρουμε στην κυβέρνηση, όπως το μεγάλο θέμα που έχει βάλει ο Ανδρέας ο Κούρτης για το συνταξιοδοτικό. Έχει δίκιο, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρει ότι είμαι δίπλα του. Όμως και θέματα καθημερινότητας. Και στα θέματα καθημερινότητας εννοούμε για τη στήριξη των επιχειρήσεων αυτών για να μπουν στη νέα εποχή, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στο πώς θα επιβιώσουν σε μια κρίσιμη περίοδο. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό που άκουσα και πραγματικά με κάνει πολύ χαρούμενο και περήφανο είναι ότι δεν στηρίζουμε τους δουλειοπηρώτες γιατί απλά έχουμε σχέση, γιατί το πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που αναφέρατε για τα 200 χρόνια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι βορειοπηρώτες, οι πόντοι και όπου υπάρχουν Έλληνες, δώσανε έναν αγώνα για να βρεθούμε σήμερα και έχουμε χρέος και να, ειδικά να το στηρίξουμε. Και εδώ να πω ότι λόγω των σχέσεων που δημιουργήσαμε με την Επιτροπή και την κυρία Αγγελοπούλου, σε ό,τι χρειάζεται από αυτό είμαστε μαζί σας. Εμείς μάλιστα έχουμε βάλει και ένα κονδύλι στον περιβολισμό για τη στήριξη των 200 ετών. Άρα κάθε παρέμβαση που χρειάζεται για να καταγραφεί σωστά η ιστορία και των ευεργετών και των βορειοπηρώτων, μπορούμε να είμαστε μαζί σας. Εν γέννη σε αυτό το κομμάτι και να το ολοκληρώσω είναι σε οτιδήποτε μπορούμε να σταθούμε με το θεσμικό μας ρόλο δίπλα στους βορειοπηρώτες, μπορείτε να το θεωρήσετε δεδομένο. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του επιμελητηρίου είχαμε πολλούς άξονες. Ο ένας ήταν επιχειρηματικός. Ο άλλος άξονας ήταν ο κοινωνικός. Μέσα από δεκάδες δράσεις, μερικές ανέφερε προηγουμένως ο κ. Κούρτης. Έχουμε και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε ιστορία επιχειρήσεων. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια που λέμε επιχειρήσεις απανταχού της γης, θα έλεγα, των Ελλήνων για τα 200 χρόνια. Η λογική και η φιλοσοφία ολόκληρου της Διοικητικής Επιτροπής αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει περάσει είναι ότι έχουμε πολλά περισσότερα να κερδίσουμε ως ενωμένοι και στηρίζοντας ένας τον άλλον, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα περνάνε τη δυσκολότερη εποχή τους. Και άρα σε όλα τα ζητήματα, γι' αυτό ανέφερα και τους τρεις μεγάλους άξονες, θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία φιλοσοφία. Άρα κλείνοντας, μπορείτε να θείτε δεδομένο ότι θα είμαστε δίπλα σας και μαζί σας οπουδήποτε μας χρειαστείτε. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και ιδιαίτερα τον επικεφαλής, τον Ανδρέα τον Κούρτη, για αυτή την πολύ μεγάλη τιμή. Θέλω να ξέρω ότι θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τιμές που υπάρχει στο πρόσωπό μου, γιατί όπως εξήγησα, για μένα οι βορειοπηρώτες είναι οι καταδιωγμένοι, όπως και οι πόντοι, από αυτήν την ιστορία της χώρας μας. Ανδρέα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλους σας. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ στη βράβευση του Γιάννη από το συνδυασμό. Θεωρώ ότι επιβραβεύονται οι κόποι του συνδυασμού και του επιμελητηρίου γενικά. Ο Ανδρέας ο Κούρτης είναι ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι από εμάς και είμαστε μαζί στο επιμελητήριο. Είναι πολύ ενεργός, παλεύει όλα τα θέματα. Χαίρομαι που είναι φίλος μου και συνεχίζουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ δεδομένο ότι οι βορειοπηρώτες δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι από εμάς. Είμαστε εμείς, είμαστε όλοι μαζί. Οπότε ό,τι θέμα υπάρχει, το παλεύουμε όλοι μαζί για να το λύσουμε.